Γεια σας και από μένα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι ανάμεσά σας και βλέπω και ανθρώπους από το παρελθόν, παλιούς μου φοιτητές που είναι εδώ με άλλους ρόλους σήμερα ανάμεσά μας. Εγώ θα κινηθώ σε ένα λίγο διαφορετικό επίπεδο, μολονότι θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας δύο λόγια για το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, εδώ απέναντι. Δημιουργήθηκε το 1999, έχει δηλαδή σχεδόν 20 χρόνια ζωής. Αρχικά για πολλά χρόνια ήταν κατεξοχήν διδακτικό εργαστήριο, είχε μόνο μαθησιακούς στόχους, όμως από την αρχή προσπαθήσαμε να συνδέσουμε τις εξελίξεις στον χώρο της ψηφιακής τεχνολογίας, διδάσκοντας αρχικά το 2000 σχεδιασμούς ιστοσελίδων. Στη συνέχεια κάναμε πιο προχωρημένα πράγματα ψηφιακής επιμέλειας με τον Κωστή το Δάλα μέχρι πριν μερικά χρόνια. Και εδώ και περίπου 10 χρόνια ασχολούμαστε αρκετά με την έρευνα στα ψηφιακά παιχνίδια, με υποψήφιους διδάκτορες που δουλεύουν σε αυτή την κατεύθυνση. Παράλληλα, όμως, είμαστε σε ένα τμήμα επικοινωνίας μέσων και πολιτισμού και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να παντρέψουμε αυτά τα δύο αντικείμενα, την τεχνολογία από τη μια μεριά με τον πολιτισμό από την άλλη. Αυτή τη στιγμή είμαι και διευθυντής του μεταπτυχιακού μας προγράμματος στην πολιτιστική διαχείριση, τα μέσα και την επικοινωνία. Και με αυτούς τους δύο ρόλους είμαι εδώ, αλλά κυρίως για το εργαστήριο. Ένα project το οποίο δουλεύουμε το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία αρκετά χρόνια και το οποίο θα σας παρουσιάσω σήμερα, ξεκινάει από την ψηφιοποίηση, την οποία δεν την κάνουμε εμείς, τη βρίσκουμε έτοιμη. Από πολύ ενδιαφέροντα παραδείγματα είδαμε σήμερα, αλλά αυτό που είναι ο δικός μας στόχος είναι να κινηθούμε από την ψηφιοποίηση στην επιστημονική έρευνα και να διερευνήσουμε δυνατότητες να ξαναγυρίσουμε πίσω στο τεχνολογικό κομμάτι της παραγωγής πολιτιστικού προϊόντος. Ξέχασα να σας πω ότι αυτό το διάστημα πήραμε ένα πρόγραμμα καινοτομό που συνδυάζει παιγνιοποίηση, πολιτισμό και πολιτιστικό τουρισμό μαζί με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και επίσης δουλεύουμε πάρα πολύ τα παιχνίδια και θα δούμε πώς αυτή η δουλειά που σας παρουσιάζω εδώ θα ξαναοδηγήσει στη συνέχεια στον προβληματισμό μας για τα παιχνίδια. Η ψηφιοποίηση, λοιπόν, το είδαμε και στην προηγούμενη παρουσίαση. Πιστεύω ότι θα δούμε και άλλα εξαιρετικά παραδείγματα. Το είδαμε και στη δουλειά από το Δημόκρητο. Είναι πάρα πολύ σημαντική αφεαυτής. Είδαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, εθνικοί θεσμοί όπως εδώ το Υπουργείο που μας φιλοξενεί, επενδύουν σε αυτό. Σε αυτό το στοίχημα και η επένδυση ξεκίνησε ήδη πριν από πολλά χρόνια πλέον. Προστατεύει και επιτρέπει την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς με ποικίλους τρόπους. Όμως, το σημαντικό από τη δική μου μεριά είναι ότι διανοίγει νέους δρόμους στην έρευνα στον χώρο του πολιτισμού. Και μας προκαλεί να σκεφτούμε νέες μεθόδους για να κατανοήσουμε πλευρές των πολιτισμικών φαινομένων ή των πολιτισμικών αντικειμένων που παρέμεναν αφανείς ή στο επίπεδο της υπόθεσης. Και θα ήθελα να σας δείξω αυτήν εδώ την εικόνα, που είναι μία από τις πλευρές αυτού του πράγματος που είναι η έρευνά μας τα τελευταία χρόνια. Δεν ξέρω αν μπορείτε να υποθέσετε τι είναι. Δεν είναι γαλαξίας. Είναι τα εξώφυλλα όλων των δίσκων μουσικής που παρήχθησαν στην Ελλάδα από το 1960 μέχρι σήμερα. Κάποιοι είναι με Έλληνες καλλιτέχνες από το εξωτερικό, αλλά είναι πολύ λίγα αυτά. Τοποθετημένα με βάση το χρώμα τους. Και υπάρχουν και κάποια μαύρα σημεία, εκεί που θα έπρεπε να υπάρχει ένα χρώμα, αλλά ταυτόχρονα δεν υπήρξε ακόμη και επομένως η θέση παραμένει καινή και περιμένει να συμπληρωθεί. Η δουλειά είναι αφιερωμένη στη μελέτη των χρωματικών ιδιωτήτων των εξωφύλων δίσκων. Στηρίζεται
σε ένα πολύ σημαντικό και μακροχρόνιο έργο που έχει κάνει ο Πέτρος ο Δραγουμάνος, ερευνητής στον χώρο της ελληνικής δισκογραφίας, τουλάχιστον 15-20 χρόνια υπάρχουν οι δημοσιεύσεις του. Νομίζω ότι ήταν και πριν το 2000 κάποιες πρώτες εκδόσεις έντυπες. Τώρα υπάρχει πλέον σε DVD και έχω συμπληρώσει κάποια από τα εξώφυλλα. Είναι περίπου αυτά που βλέπετε, περίπου 37.000 εξώφυλλα. Η Πάτι Σμιθ, μια πολύ γνωστή τραγουδίστρια, είχε πει πριν από αρκετά χρόνια, φίλε μου, αν θες να δεις πού ήταν ο κόσμος και προφανώς και πού έφτασε, δεν έχεις παρά να κοιτάξεις μερικά παλιά εξώφυλλα δίσκων. Το ερώτημα είναι ότι μέχρι σήμερα αντιμετωπίζαμε τα εξώφυλλα δίσκων σαν μορφή. Δεν τα αντιμετωπίζαμε στις υπόλοιπες ιδιότητές τους, σε αυτές που δεν είναι άμεσα αντιληπτές. Ωστόσο, ο πολιτισμός συνίσταται και σε άλλα πράγματα. Το χρώμα είναι ένα ημισυμβολικό σύστημα, μας λένε κάποιοι σημειολόγοι που μέχρι τώρα δεν τους δίναμε και πολύ σημασία. Δηλαδή, έχει να κάνει με τη σύγκριση μεταξύ των πραγμάτων που συμπαρίστανται στην ίδια επιφάνεια και όχι με μια εσωτερική εγγενή αξία τους, όπως μας έλεγαν μέχρι τώρα οι θεωρίες. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό που λέμε τι συμβολίζει το κόκκινο ή το πράσινο ή το μπλε, αλλά κάθε τι συμβολίζει ανάλογα με το τι βρίσκεται δίπλα του και σε ποιες συνθήκες έχει κατασκευαστεί. Για να μπορέσει όμως κανείς να μελετήσει το χρώμα και να το βάλει στην ιστορική του διάσταση, διότι δεν είναι το ίδιο πράγμα το κόκκινο τη δεκαετία του 60 με το κόκκινο σήμερα, χρειάζεται να αξιοποιήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τα μεταδεδομένα τέτοιων αρχείων και να δημιουργήσει άλλες μορφές οπτικοποίησης. Εδώ βλέπετε έναν γράφο, ένα δίκτυο των καλλιτεχνών που περιλαμβάνονται στο σύνολο αυτής της βάσης δεδομένων. Όπως προκύπτει, τα χρώματα ανταποκρίνονται δηλαδή στις ομάδες που δημιουργούνται μέσα από τη συνεργασία τους. Και βλέπετε να κινούνται σε πολλά επίπεδα, γιατί καθώς αλλάζουν οι χρονικές περίοδοι, κάποιοι εγκαταλείπουν το άθλημα, κάποιοι άλλοι αναλαμβάνουν να συνεχίσουν και υπάρχουν κάποιοι κομβικοί χαρακτήρες κάθε φορά που συνδέουν το παρελθόν με το μέλλον. Πράγματι, μια τέτοια προσέγγιση, εντελώς έξω από αυτό που αντιλαμβανόμαστε στην ψηφιοποίηση ως μια παραγωγή ή αναπαραγωγή του ίδιου του προϊόντος, επιτρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ταξινομίες για το ίδιο το αντικείμενο. Παράλληλα, ίσως έχετε δει αντίστοιχα διαγράμματα. Ο Μάνοβιτς δουλεύει πάνω σε τέτοιες ιδέες περίπου μια δεκαετία. Εδώ είναι 10 χρόνια δίσκοι τοποθετημένα με βάση την απόχρωση και τον κορεσμό. Βλέπουμε, για παράδειγμα, ότι το πράσινο απουσιάζει από τα εξώφυλλα της δεκαετίας του 2000. Και αυτή η απουσία μπορεί να σημαίνει πράγματα αν συνυπολογίσουμε το τι είναι παρόν. Υπάρχουν άλλοι τρόποι αναπαράστασης, πιο συμβατικοί, πιο οικοί ίσως, και εδώ γίνεται ακόμη σαφέστερη η απουσία του πράσινου και από ό,τι βλέπετε και το μοβ απουσιάζει. Το μοβ δεν είναι πάντα ένα χρωμαπένθυμο, ίσως όταν έχει χαμηλή φωτεινότητα και γίνεται αρκετά σκούρο είναι πένθυμο. Υπάρχουν όμως και άλλες εκδοχές με υψηλότερη φωτεινότητα, μεγαλύτερο κορεσμό, το οποίο το καθιστά πάρα πολύ ενδιαφέρον. Η ιδέα είναι ότι μέσα από μια συσχέτιση των πληροφοριών που έχουμε για τις αξίες κάθε περίοδου, για τις επιδιώξεις κάθε περίοδου, με εργαλεία όπως το ευρωβαρόμετρο, όπως παλαιότερες έρευνες ή ακόμη κείμενα κάθε εποχής, θα πετύχουμε κάποια στιγμή να συσχετίσουμε τις χρωματικές αξίες με τις κοινωνικές, πολιτικές αξίες της εποχής και να κατανοήσουμε τις λειτουργίες του χρώματος μέσα από το τι υπάρχει και τι απουσιάζει από κάθε εξώφυλλο. Όλα αυτά είναι ωραία, αλλά που οδηγούν. Αυτό που είναι το επόμενο βήμα μας, η έρευνα που σχεδιάζουμε με τους συνεργάτες μου, είναι από τη μια μεριά να
περάσουμε από αυτή την κατανόηση στη μελέτη της σχέσης ανάμεσα στο χρώμα και το συναίσθημα. Υπάρχουν αντίστοιχες έρευνες, αλλά στηρίζονται σε πλακέτες απομονωμένου χρώματος, οι οποίες συνδέονται με τις απόψεις των χρηστών για τα συναισθήματα που τους προκαλούν. Ωστόσο, οι δυνατότητες που έχουν τέτοιες έρευνες είναι περιορισμένες. Εμείς σκοπεύουμε να κυμηνηθούμε σε πολύ διαφορετικό μήκος κύματος, σε πραγματικές φωτογραφίες, σε πραγματικές εικόνες πολιτισμικών προϊόντων, οι οποίες έχουν μετρηθεί ως προς τα συναισθήματα που προκαλούν ανεξάρτητα από το χρώμα τους, σε άλλες φάσεις, με άλλους τρόπους. Υπάρχουν τέτοιες βάσεις δεδομένων ήδη διαθέσιμες ερευνητικά και τις έχουμε αποκτήσει. Και η ιδέα είναι να σκεφτούμε το χρώμα ή άλλες παραμέτρους όπως η εντροπία και να τα συσχετίσουμε με το συναίσθημα. Και το δεύτερο έργο που έχουμε ξεκινήσει ήδη να σχεδιάζουμε είναι να μελετήσουμε αυτές τις ιδιότητες στα παιχνίδια και να δούμε κατά πόσον θα μπορούσαμε να κατανοήσουμε στοιχεία όπως η ροή, όπως η ικανοποίηση, όπως η εμπλοκή του παίχτη και τα συναισθήματα που του προκαλούν τα παιχνίδια, να τα συσχετίσουμε με το χρώμα και τις παραμέτρους του. Το χρώμα, είδα ήδη ότι υπάρχει μια κατοπινή παρουσίαση όπου το χρώμα δεν είναι απλά το RGB, αλλά είναι ένα άλλο τριστίμιουλος, μια άλλη τριπλέτα ιδιοτήτων, χρειά, κορεσμός και φωτεινότητα. Πώς όλα αυτά λοιπόν μπορεί να επηρεάζουν την εμπλοκή του παίκτη και παράλληλα άλλα στοιχεία όπως η εντροπία, όπως η υφή, η κατεύθυνση των ακμών και άλλες τέτοιες παράμετροι θα μπορούσαν ενδεχομένως να καθοδηγήσουν την δημιουργία παιχνιδιών, τη δημιουργία εικονικών κόσμων ή προτάσεων για την αξιοποίησή τους σε χώρους όπως τα μουσεία επίσης. Εδώ είναι όλα τα χρώματα, είναι πολύ περισσότερα, αλλά πάλι τα κενά εξακολουθούν να υπάρχουν. Μπορεί κανείς να αρχίσει να σκέφτεται οπτικά αποτυπώματα με βάση τις διάφορες κατηγοριοποιήσεις που έχει δημιουργήσει. Σας είπα τις προοπτικές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.